οι δημότες να έχουν τις υπηρεσίες τις οποίες οφείλουμε, οι εργαζόμενοι στους Δήμους να πληρώνονται κανονικά. Ναι. Και για όλα αυτά η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει και χτες ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά είναι πλήρως εξασφαλισμένα. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή σέβομαι και την αγωνία φορέων όπως είναι τα πανεπιστήμια για παράδειγμα, τα οποία πανεπιστήμια όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τρομερά προβλήματα, όχι μόνο εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης, να θυμηθούμε και το PSI. Και τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης για την κατάσταση που έχουν φτάσει σήμερα αυτοί οι φορείς. Οπότε, σε αυτό το βαθμό θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι αγωνίες των αυτοδιοικητικών και των υπόλοιπων φορέων. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτά ήταν απόλυτο σαφής. Να συνεχιστεί οι διαβεβαιώσεις, θα πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν, αλλά αυτή τη στιγμή μην προχωρούμε σε ένα αναμάσιμα μιας κινδυνολογίας και αναφέρουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν συμμερίζομαι τις δικές τους αγωνίες. Δεν πρόκειται για αγωνίες, πρόκειται για στιγμούς εκβιασμούς στους οποίους συμμετέχουν. Στους οποίους συμμετέχουν μαζί με τους δανειστές. Και αυτή τη στιγμή. Ναι, για 15 μέρες μπορείτε να μας απαντήσετε. Οι κύριοι και κυρίες αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται στη γωνία, να κουνά το δάχτυλο στην κυβέρνηση, να επιχαίρουν για μια δίθεν χρεοκοπία. Δεν επιχαίρουμε, για τα λεφτά μας εδώ τα έχουμε. Και να ζητούν από τους συμμάχους τους στην Ευρώπη, που είναι και η Μέρκελ και τα υπόλοιπα, οι οποίοι έχουν αυτό το ασφικτικό κλειό στην ελληνική οικονομία, να τους ζητάνε να πιέσουν ακόμα πιο πολύ και να σφίξουν ακόμα πιο πολύ το ζωνάρι. Αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί, με την έννοια ότι η χώρα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται, αυτή τη στιγμή η ίδια η Ευρωζώνη θα θέλει μια υποφελής λύση και για την ίδια και για τη χώρα. Όλες οι δηλώσεις και χτες ήταν υπέρ μιας αυτής της λύσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, και επειδή δεν θέλω να προβλέπω ή να καταστροφολογώ όπως κάνουν οι προηγούμενοι, εμείς είμαστε σαφείς ως προς τις κόκκινες γραμμές οποίες έχουμε θέσει και είναι κόκκινες γραμμές του ελληνικού λαού. Αυτό είναι προσωπικό. Για το ΣΥΡΙΖΑ, επομένως, είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Και επειδή είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτό ή πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία. Ή που η συμφωνία είναι έξω από τα βασικά σας προγραμματικά προεκλογικά δηλωθέντα. Να προχωρήσει σε προσφυγή στο λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχει θέσει η ίδια κυβέρνηση. Και θεωρούμε ότι μαζί με αυτές τις κόκκινες γραμμές και προσπαθώντας για έναν έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος για να είναι όμως έντιμος και για να είναι συμβιβασμός και να μην υποχώρηση, θα πρέπει να σέβεται τη λαϊκή εντολή. Σε αυτό προσβλέπουμε και αυτό θεωρούμε ότι θα γίνει. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να απαντάμε συνεχώς σε υποθετικά ερωτήματα και να προεξοφλούμε τα διέξοδα, δίνοντας. Εδώ πέρα υπάρχει μια φοβερή. Μας λέει η κυβέρνηση χθες σε non-paper ότι είναι για 15 μέρες. Αν είναι για 15 μέρες, έχει λήξει. 17 Μαρτίου αναδρομικά έληξε.